σηκώ και φύγε. Φύγε σου λέω, γιατί γίνει, εγώ δεν φταίω. Σηκώ και φύγε, που σου μιλάω, μη μου χαλάς ό,τι αγαπάω. Εγώ είμαι μαζί σου και να ξέρεις ότι τη Δευτέρα που θα μας έρθει, θα έρθω. Δέσμευση! Να σημειωθεί! Ο Τιτάνας, ο θρύλος όλης της Ελλάδος, Γιώργος Μπιστικέας, τη Δευτέρα θα είναι εδώ! Σας τα είπα, έτσι. Σας τα είπα από καιρό. Σας τα είπα από καιρό, από πολύ καιρό. Σας τα είπα για τον Κουρμπανά. Σας τα είπα για τον Σταματίου. Σας τα είπα για τον Καβαλιέρο. Σας τα είπα για τον Καβακά. Σας τα είπα για τον Άργο. Σας τα είπα για τον Άγγελο τον Αναστασιάδη, πάνω φίλοι μου στη Θεσσαλονίκη, μας βλέπετε τώρα και από τη Βήμα Μακεδονία. Σας τα είπα για τον Γυαλιά, ότι θα πάρει το πρωτάθλημα. Σας τα είπα για τον Ολυμπιακό, θα περάσει την ΑΕΚ στο κύπελο. Τι να σας πω τώρα, δεν ξέρω. Νομίζω ότι ό,τι μπορούσα έκανα, ό,τι μπορούσα. Οι άλλοι γράφανε για το κουμπιουτεράκια, έτσι. Για το κουμπιουτεράκια λέγανε το Σάββατο σε μια εφημερίδα τοπική. Ο μεγάλος Καβαλιέρος λέει ο κουμπιουτεράκιας, φίλες και φίλοι, έτσι. Ο κουμπιουτεράκιας, ο στατιστικολόγος, έλεος, ντροπή, δεν έχω να πω τίποτα. Έχανε η μαύρη θύελα, φίλες και φίλοι, 0-2 στην παραλία, 0-2 μέσα στην παραλία. Δεν φτάνει ότι βγάζει και αυτό στο τζάτσο. Ο κουμπιουτεράκιας, έτσι, ο Καβαλιέρος. Το τζάτσο, τον έκανε αλλαγή το τζάτσο, βγάζει και τον Καλατζή, φίλες και φίλοι. Και βάζει το Βασιλόπουλο ένα παιδάκι μέσα. Θα τρελαθώ. Κάνεις αλλαγή τον Καλατζή, ρε Καβαλιέρο. Κάνεις αλλαγή τον Καλατζή, ρε Χριστιανέ μου, χάνει 2-0 η ομάδα. Δεν μπορώ, δεν έχω άλλες δυνάμεις. Χάνει 2-0. Να μην ξεφτυλιστεί με τον πέναλτι της Αηδίας και το Μαϊμού που γελάει η Ελλάδα. Θα τα πούμε και γι' αυτό. Του Κουντουριώτη, του Ναύαρχου που το έδωσε. Πνίγηκε στα ριχά ο Ναύαρχος. Λοιπόν, είναι δυνατόν τώρα να μου βγάζεις τον Καλατζή, ρε Χριστιανέ, και τον Τζάτσο, να χάνεις 2-0 και να μου βάζεις τα παιδάκια μες στο γήπεδο. Πού είσαι, πού τους βρίσκεις, ρε Ράλι, έναν-έναν. Πού τους βρίσκεις έναν-έναν! Παρετήσου, βρε Κουντουριώτη, που Κουντουριώτη λέω, Καβαλιέρο, που μου βρήκες ξαφνικά, λες έχει προβλήματα η ομάδα. Λες εχθές στην αίθουσα τύπου. Έχει προβλήματα. Σόπαρε, όταν κέρδισες τη Βάρδα εσύ μαζί με τον Άλτο Μπριτζόλα που σε υμνούσε μετά, δεν μας έλεγες δεν έχει προβλήματα η Καλαμάτα. Μια χαρά την κάναμε την αλλαγή με τα κομπιούτερ και με τα λάπτοπ και με τα αυτά. Τώρα έχει προβλήματα, παρετήσου, ρε Χριστιανέ μου, δεν κάνει και την Καλαμάτα. Παρετήσου, πήγαινε στο τάλφα τοπικό της Αθήνας που έχεις να δουλέψεις 5 χρόνια. Πού τους βρίσκεις, ρε Ράλι, όλους αυτούς. Πού τους βρίσκεις, ρε Ράλι, όλους αυτούς. Πες μου, σε παρακαλώ πολύ. Πες μου πού τους βρίσκεις. Πες μου πού τους βρίσκεις, ρε Χριστιανέ μου. Πού τους βρίσκεις. Οι άλλοι στον ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη, οι άλλοι διώξανε τον Άγγελο τώρα. Ισοπαλία με την Τρίπολη, εκτός Ευρώπης, εκτός Κυπέλλου, εκτός Πρωταθλήματος, εκτός Champions League, εκτός Europa League, κάπως το λένε. Τι το διώνεις τώρα τον Άγγελο. Και βάζεις το γουχού τώρα. Χειρότερος είναι ο γουχού, δεν υπάρχει γουχού. Ο γουχού είναι μυρωδιάς. Αντώνη Μαυρέα που έχει σφαγωθεί με τον Άγγελο. Τι να σε κάνω τώρα. Λοιπόν, μυρωδιάς είναι ο γουχού, δεν υπάρχει, ρε Ιβάν. Ξύπνα, ρε Ιβάν. Ξύπνα, ρε Ιβάν, τρομερέ. Χειρότερος από το Ράλι είσαι. Εσύ στο Άργος τώρα, πάμε στο Άργος, σας τα έλεγα. Έχετε διοίκηση χειρότερη και από τις Καλαμάτας. Ναι, υπάρχει και χειρότερη από το Ράλι, είναι στο Άργος. Τουλάχιστον τούτο εδώ το κακόμοιρο δεν έχει φράγκο. Το κακόμοιρο δεν έχει φράγκο. Μία δεν έχει. Τούτος εδώ ο κακομοίρης. Εσείς εκεί πέρα, του αρέσει να κάνει τον πρόεδρο, έτσι σαΐ, να είναι πρόεδρος. Εσείς οι υπόλοιποι στο Άργος που έχετε το φουκαρά το Ρονιώτη και το ροκανά με το Ρονιώτη. Εντάξει, με την καλή έννοια, στο δήμαρχε, με την καλή έννοια.
Δεν υπάρχει δήμαρχος και ποδόσφαιρο. Δεν γίνεται η μπάλα με 100 αφεντικά. Λοιπόν, όλη τη βδομάδα διαλύσατε την ομαδούλα. Φεύγει ο Κιλιάρας, φεύγει ο ένας, φεύγει ο προπονητής, φεύγει ο βοηθός. Επίσημες ανακοινώσεις, διαψεύσεις, ξανά νέες ανακοινώσεις. Διαλύσατε την ομαδούλα στο Άργος και πήγε στο χωριό στη Βάρδα και παραλίγο να χάσει. Δεν σας αξίζει τίποτα. Μόνο γυαλιάς υπάρχει στο ελληνικό ποδόσφαιρο αυτή τη στιγμή. Γεια σου, Πρόεδρε, και θερμά συλληπιτήρια για τον πατέρα σου που έχασες πριν 15 μέρες. Ξεχάσαμε να το πούμε στην προηγούμενη εκπομπή. Είσαι γίγαντας γυαλιά. Ήσουν στο μείον 7 και είσαι στο συν 5. Είσαι στο συν 13 από την Καλαμάτα. Τώρα, κύριε Καβαλιέρο και κύριε Ράλι, υπάρχουν ακόμα ελπίδες μαθηματικές? Ναι, υπάρχουν. Δεν το λες και τώρα. Γιατί, ρε Πρόεδρε, έφυγες νωρίς εχθές αλήθεια από το γήπεδο που σε ψάχναν τα παιδιά της ομάδας να σε βρούνε? Γιατί στην αίθουσα τύπου σε ψάχνανε? Σήκω και φύγε τώρα. Σήκω και φύγε, που λέει και ο Σφακιανάκης. Για ό,τι και αν γίνει σήμερα, εγώ δεν φταίω. Δεν φταίω εγώ ό,τι και αν γίνει σήμερα. Σας τα είπα εγώ. Δεν φταίω ό,τι και αν γίνει σήμερα. Για μισό λεπτό. Πού είναι ο Πιστικέας? Για Χρυσό, για δείξε εδώ. Πού είναι η Ντέμι? Πού είναι ο Πιστικέας? Χρήστο, για. Τι θα γίνει? Για κάτσε ρε παιδιά, πού να πεις πάλι ο Τιτάνας δεν ήρθε? Αυτό το δήλωσε. Τι γίνεται ρε παιδιά? Θα με τρελάνετε? Δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω. Ήρθε ο Τιτάνας. Ήρθε ο Τιτάνας. Ήρθε ο Τιτάνας. Έλα κορί. Εδώ είμαστε. Ήρθε ο Τιτάνας. Ευχαριστώ ρε Τιτάνα. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ ρε Τιτάνα. Ορίστε. Έλα να σε φιλήσω και σένα. Μάτσο. Τι είναι αυτά, τι είναι αυτά? Είναι η δήλωση από το κατάστημα Μάραντου για σένα και το προσωπικό με αγάπη. Ευχαριστούμε ρε Τιτάνα. Εδώ οι δίπλες. Ήρθες εδώ, θα μείνει τίποτα όρθιο, έτσι. Όλα, θα τα πούμε. Να σε καλά ρε Μπιστικέα, να σε καλά ρε Γιώργη Μπιστικέα, να δω ρε Ντέμι. Δεν θα μείνει όρθιο τίποτα σήμερα, φίλες και φίλοι. Τίποτα. Έλα, έλα, βάλτε τον Πιστικέα να καθίσει και δεν θα μην νιώθεις τίποτα. Μόνο εσύ είσαι παρόν. Μόνο εσύ. Στη μέση, ναι, βάλτε και τα μικρόφωνα. Λοιπόν, μέχρι να ετοιμαστούμε, για να δούμε το πέναντι που έδωσε, φίλες και φίλοι, ο Κουντουριώτης ο Ναύαρχος εχθές και ξεφτύλισε τη μαύρη θύελα. Ρίξ το έξω, ρε Δημητριάδη! Ρίξ το έξω, ρε Δημητριάδη! Και εσύ, ρε Καβαλιέρο! Και εσύ, ρε Καβαλιέρο! Αλλαγή τον Καλατζή, ρε! Μετά τον Τζάτσο, αλλαγή και τον Καλατζή! Τη Χριστάρα τον Καλατζή, αλλαγή ρε! Ρίχτω έξω ρε Δημητριάδη! Για να δούμε εδώ την Καλαμάτα. Πάει μπάλα στο Χαρίτο, πέφτει ο Χαρίτος, κάτω ο Χαρίτος. Τι κάνει εκεί? Δίνει πέναλτι! Δίνει πέναλτι ο Κουντουριώτης! Ο Ναύαρχος έπαθε τρικυμία! Πέναλτι εδώ! Πέναλτι υπέρ της Καλαμάτας! Φωνάζουν δικαίως οι παίχτες της Αχαϊκής. Ο Κουντουριώτης δεν καταλαβαίνει τι δίνει εδώ. Βουτάει ο Χαρίτος. Βουτάει ο Χαρίτος. Πέφτει κάτω. Και βλέπουμε πέναλτι. Πέναλτι ο Κουντουριώτης. Ο Ναύαρχος Κουντουριώτης από τη Δυτική Αττική. Τρικυμία στο κρανίο. Ρίχτω έξω Δημητριάδη. Ρίχτω έξω Δημητριάδη. Ρίχτω έξω Δημητριάδη. Ρίχτω έξω Δημητριάδη. Το έβαλε ο Δημητριάδης. Είσαι μαύρη θύελα ρε! Είσαι μαύρη θύελα! Δεν βάζεις τέτοια μαϊμού πέναλτι! Είσαι στη μαύρη θύελα Δημητριάδη! Είσαι στη μαύρη θύελα! Ρίχτω έξω Δημητριάδη! Ρίχτω έξω το μαϊμού το πέναλτι! Ρίχτω έξω ρε Δημητριάδη! 2-1, 1-2 για την Καλαμάτα! Ο Πέτρος Δημητριάδης έβαλε το μαϊμού το πιο αστείο πέναλτι εκκαταβολής της ιστορίας, της μαύρης θύελας και του ελληνικού ποδοσφαίρου. Όχι Πέτρο Δημητριάδη, όχι ρε Κουντουριώτη, η μαύρη θύελα έχει ένδοξη ιστορία, είναι περήφανη. Δεν θέλει ελεημοσύνες, δεν θέλει μαϊμού πέναλτι, δεν θέλει τέτοια αστεία, τέτοια φεδρές αποφάσεις, τέτοιες φεδρές αστείες αποφάσεις. Ντροπή, ντροπή ρε Κουντουριώτη, ντροπή ρε Δημητριάδη. Ρίχτω έξω ρε Δημητριάδη, όπως έκανε ο Τέμις τότε. Ρίχτω έξω ρε Δημητριάδη.
Τι να πω. Έχω να πω κάτι άλλο. Μίλα ρε Τιτάνα. Θα το πέταγε έξω ή πες μου ρε Τιτάνα. Εγώ από μπεμπέως θα το πέταγα έξω. Από συγκίνηση να είμαι. Διότι αυτή είναι ντροπή για την Καλαμάτα. Τώρα να καθίσουμε να μας κάνουν χάρη ένα ψεύτικο πέναλτι. Πια η Καλαμάτα. Έχεις δίκιο ρε Σωτήρη. Μόνο σου το παλεύεις. Εγώ... Όχι, εγώ και εσένα. Εγώ όσο έχω εσένα δεν φοβάμαι τίποτα. Εγώ γι' αυτό ήρθα να τα πούμε όλα. Έτσι. Είναι η τελευταία αυτή να σηκωθεί να φύγει, η τελευταία ευκαιρία. Πού να φύγει κύριε Μπιστικέα μου. Φύγει. Την Παρασκευή είχαμε στον Μπαρμπαλιά δείπνο. Δείπνο στον Μπαρμπαλιά. Η παλέμαχη με τον... τον πρόεδρο του Θεοδόρου. Μαζί με Χατζιαγγελή. Μαζί με Ράλι. Μόνο Μαυρέας δεν πήγε. Με Άκη Δάλα. Και εγγυηθήκαμε στο Ράλι. Θα τα αποκαλύψουμε εδώ σήμερα. Ότι θα συνεχίσει και τη νέα σεζόν στη Μαύρη Θύελλα, Γιώργο Μπιστικέα! Εάν ρισκάρουν οι παλέμαχοι και κρατήσουν το Γιώργο το ράλι, να είσαι σίγουρος, ο λαός της Καλαμάτας έχει δικάσει πάρα πολύ το ράλι. 500 χρόνια το έχει δώσει αθλητικά, έτσι, γύρω από, τον, από την ομάδα μιλάμε.